Лесные пожары, бушевавшие в районе греческого Александрополиса, обернулись экологической катастрофой. Материальный ущерб от стихийного бедствия еще предстоит оценить. По последним данным, выгорело 48% территории муниципалитета. Власти и местные жители пытаются прийти в себя от произошедшего и справиться с возникшими проблемами. Σε κτηριακές υποδομές, όσο σε επαγγελματικούς χώρους, όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μονάχα τα σπίτια, οι κύριες και οι δευτερεύουσες κατοικίες που κάηκαν, αλλά η φωτιά πήρε μαζί της και μια σειρά από εκτάσεις που συνδέονται με την παραγωγή, με τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης. Πожары полыхали в течение 16 дней. Ситуация негативно отразилась на туристической отрасли. Тысячи отмен бронирования и вынужденные отъезды иностранных гостей. Предприниматели задаются вопросом, переживут ли они зимний сезон. Πλήγμα στη φήμη της, του προορισμού. Η Αλεξανδρούπολη ήταν ασφαλής προορισμός, ένας προορισμός εύκολος, οδικός για τα Βαλκάνια. Είμαστε στο κέντρο μιας αγοράς περίπου 50 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αυτή η κατάσταση, ίσως θα κρατήσει και χρόνια μέχρι ο πελάτης να νιώσει ήρεμος, να νιώσει σίγουρος ότι θα έρθει και θα βρει αυτά για τα οποία ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Για το πράσινο, για τον Εύρο, για τις θάλασσες, για την ασφαλειά της. В отчаянии владельцы магазинов и кафе. Из-за густого дыма от пожаров они были вынуждены прекратить работу, что, несомненно, привело к большим потерям. Фувамы και για το μέλλον, γιατί εμάς ούτως ή άλλως είναι εποχικό το είδος. Ο Σεπτέμβρης χάθηκε. Ο μισός Αύγουστος χάθηκε. Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Κάτοικοι, καταστηματάρχες, επιχειρηματίες της εστίασης και του τουρισμού τονίζουν πως στην Αλεξανδρούπολη η οικονομική ζημιά είναι ανυπολόγιστη μετά την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Λένε πως τα πράγματα θα είναι δύσκολα όπως φοβούνται και για τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά ελπίζουν πως με τη βοήθεια του κράτους και τη δική τους μεγάλη προσπάθεια όλα τελικά θα πάνε καλά και η Αλεξανδρούπολη θα ορθοποδήσει εκ νέου. Από την Αλεξανδρούπολη για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας.